Κύριε Χρανιδιώτη, θέλω να έρθω σε εσάς και επειδή ο κύριος Ναπολέοντας, που είναι ένας από τους τηλεθεατές της εκπομπής, έτσι, τους πολύ ενεργούς, λέει ότι να παρουσιάσουμε ή στοιχεία ότι λένε ψέματα ή αφού μας το δήλωσε ο Πρωθυπουργός και όλοι οι Υπουργοί ότι οι Τούρκοι δεν μπήκαν σε ελληνικό έδαφος. Δεν είναι ακριβώς έτσι, κύριε Ναπολέοντα. Την Δευτέρα, ο Πρωθυπουργός, και εδώ θα ήθελα να τοποθετηθείτε, κύριε Καντιώτη, είπε: εκτιμώ ότι δεν συνέβη τίποτα που να χρήζει συζήτησης. Και όταν ερωτήθηκε από την συνάδελφο τότε γιατί έγινε διάβημα, είπε: κάναμε διάβημα γιατί κάποια στιγμή βρέθηκαν στρατεύματα στην περιοχή ή αλλιώς για να μειωθεί η ένταση στην περιοχή. Λοιπόν, μετά, ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, το Σάββατο είπε ότι παρατηρήθηκε τουρκική κινητικότητα στο σημείο που φτιάχνεται ο φράχτης. Και η δεύτερη διακοίνωση, ακριβώς, ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι παρενόχληση. Κύριε Ναπολέοντα, εμείς θα συνεχίσουμε να ρωτάμε τι έγινε. Και θα ρωτάμε όλους αν έχουν καταλάβει τι έγινε. Μέχρι να αποσαφηνίσουμε τι έγινε. Λοιπόν, κύριε Κρανιδιώτη, θέλω να ακούσω εσάς. Ο Νίκος ο Δένδιας είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, είναι φίλος μου. Αρέσκεται και καλά κάνει να προσπαθεί πάντα να δείχνει ότι εμείς είμαστε χαμηλών τόνων, ότι εμείς δεν προκαλούμε ποτέ. Και να γενικώς να χαμηλώνει τους τόνους. Και θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι λάθος, γιατί σημασία έχει τι γίνεται στην πράξη. Ας πούμε, στην υπόθεση Χάφταρ, θυμάστε πόσο αθόρυβα βοήθησε και εκείνος και έγινε μια πείρα, μια πρωτοβουλία που μας επιτέλους κάποια στιγμή είχαμε εμείς την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ναι. Όμως έκανε ένα λάθος μεγάλο. Έπρεπε να βγει να πει από την αρχή την άλλη. Εγώ θα σας πω τι συνέβη, γιατί έμαθα τι συνέβη και ξέρω. Και σας το υπογράφω κιόλας, άμα δεν λέτε. Λοιπόν. Έχει ξεκινήσει η κατασκευή του φράχτη, η ολοκλήρωσή του και η βελτίωσή του, γιατί υπήρχαν σε κάποια κομμάτια, εν πάση περιπτώσει. Οι Τούρκοι πήγαν εκεί για να δουν. Ο φράχτης όμως πλέον, διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί αφού λέτε ότι το γνωρίζετε, πλέον θα γίνει η οριοθέτησή του αποκλειστικά εντός επικράτειας. Και πολύ καλά κάνουμε για να μπορούμε να ενεργούμε και από τις δύο μεριές του φράχτη. Όχι πάνω στη μεθοριακή γραμμή. Να μπορούμε να ενεργούμε και από τις δύο μεριές του φράχτη, αν χρειαστεί να πάμε να ματσκώσουμε κάποιους, να τους συλλάβουμε, να κάνουμε περιπολίες, να ρίξουμε δακρυγόνα ή να κάνουμε ό,τι άλλο και για να μην μπορούν οι Τούρκοι να μας καθυστερήσουν ή να αμφισβητήσουν. Πήγαν λοιπόν οι Τούρκοι εκεί να δουν τι συμβαίνει και κάποιοι μπήκαν μέσα σε αυτή την εισίδα. Με τις αλλαγές τέλος πάντων, να ανοίξει εμάς αυτό το κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε στην από εκεί πλευρά. Μπήκαν οι Τούρκοι της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Φωτογραφία δημοσίευσε ο Κώστας Βαξεγάνης που μπορεί να πει κανείς ότι είναι κομμουνιστής, ότι έχει κέρατα, έχει ουρά, αλλά η φωτογραφία είναι φωτογραφία. Και είναι Τούρκοι της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και άοπλοι οι οποίοι ήταν εκεί, οι οποίοι έμειναν μία μέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, μια ολόκληρη μέρα έκαναν αρκετές ώρες, έκαναν μετρήσεις. Ήταν και άοπλοι, σας λέω. Όμως έμειναν. Υπήρξε το γεγονός και έπρεπε εκεί να αποφασίσει η κυβέρνηση τι θα κάνει. Θα παρέμβει δυναμικά για να τους διώξει. Θα στείλει μια περίπολο δικιά μας με πιθανότητα να γίνει κάποια εμπλοκή. Λοιπόν, γι' αυτό έγινε το διάβημα. Θα μπορούσε λοιπόν να βγει από την αρχή ο κύριος Δένδιας και να το πει. Έκανε ένα γλωσσικό λάθος. Ένα lapsus lingua, θέλοντας να το υποβαθμίσει, γιατί αν το σκεφτόταν ένα δευτερόλεπτο, θα ήξερε ότι έχουν σκοτωθεί πάρα πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες για πολύ λίγα μέτρα. Έτσι, στο 731, ας πούμε, στη Βόρειο Ήπειρο, εκεί σκοτωθήκαν για πολύ λιγότερα μέτρα. Ναι. Λοιπόν, επομένως, προσπάθησε μετά να καλύψει το λάθος το οποίο έκανε. Μετά αποφάσισε κάποια στιγμή κάποιος φαϊνός εγκέφαλος στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχουν όλοι τις ομάδες των τρολ να λένε ότι είναι δημιούργημα της ακροδεξιάς, το οποίο το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και το αντέγραψε. Οπότε τα τρολ τι λέγανε, ή λέγανε κάποιους τους μάνα ακροδεξίους, τους άλλους λέγανε ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ. Λοιπόν, ενώ η αλήθεια είναι αυτό το οποίο σας είπα. Και πρόκειται περί ανόητου χειρισμού, εν πάση περιπτώσει. Ποια είναι η ουσία, το να δούμε στην ουσία. Ναι. Τι συμβαίνει εδώ πέρα. Πρώτον, υπάρχει απειλή. Υπάρχει. Λέγεται τουρκισμός. Είναι ο μπαμπάς του ναζισμού, έτσι, μια γενοκτόνα κρατική ιδεολογία η οποία δεν έχει ιτηθεί ακόμα σε αντίθεση με τον ναζισμό και αυτό έχουμε απέναντί μας. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε υποχρέωση να είμαστε απέναντι σε αυτό το πράγμα εάν είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και εμπιστεύουμε στην πατρίδα, στην ελευθερία και στη δημοκρατία. Και όποιος θεωρεί αυτή την αντίδραση ακροδεξιά είναι ηλίθιος. Απλά ηλίθιος και ανιστόρητος. Πώς ξεκίνησε η έξαρση του προβλήματος τώρα που αντιμετωπίζουμε εκεί. Το 2009 με τα έγγραφα Καμίνη, ο συνήγορο του πολίτη, τα οποία τα δημοσίευσε, το καλό παρόν του Μάκη του Κουρί, και τα οποία υιοθετήθηκαν και τα έστειλε προς το Υπουργείο Άμυνας, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Πάψαμε να κάνουμε pushback, πάψανε οι ενέδρες να τους συλλαμβάνουν και να τους διώχνουν πίσω. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουμε σε ένα πρώτο μεγάλο κύμα, με την πολιτική που ακολούθησε τότε η κυβέρνηση Παπανδρέου. Έγινε και
επίσης ηλιθιωδώς η άρση των ναρκοπεδίων κατά προσωπικού, το οποίο δεν ήταν έτσι όπως νομίζουν οι μερικοί, ότι φυτεύαμε κρύφα ανάρκηση και πήγαινε ο κόσμος και σκοτωνότανε. Αυτά είναι σημασμένα. Αυτά είναι σημασμένα. Έχουμε άλλα συμπεριφέροντα. Ήταν σημασμένα με σερματοπλέγματα, με ταμπέλες σε τρεις και τέσσερις γλώσσες. Προσοχή, ναρκές, θάνατος. Και δεν πηγαίνανε να περνάνε από εκεί. Έχουμε άλλα συμπεριφέροντα. Εμείς δεν είμαστε στο Λουξεμβούργο, αγαπητέ. Λοιπόν, εμείς συνορεύουμε με λυσσασμένους λύκους. Με αυτού συνορεύουμε. Με αυτό το καθεστώς. Λοιπόν, οπότε έγινε το πρώτο κύμα. Έρχεται μετά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που το έκανε επί δύο. Μεταλλιάζονται. Θυμάμαι προεκλογική θέση ότι θα έπρεπε λύσο να του δώσουμε λέει, και δυνατότητα να πάνε στα προξενέ και να ζητάνε και βίζα. Να δώσουμε οικογενειακή συνένωση. Με το θα του δώσουμε και χαρτιά. Ότι είμαστε πονηροί και του στείλουμε στην Ευρώπη. Με όλες αυτές τις εξυπνάδες γεμίσαμε. Κάποιοι το κάνανε και μπίζνα. Και φτάσαμε σήμερα. Παπαδημούλης, διαμερίσματα και τα γνωστά. Λοιπόν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι υπάρχει ένας ολόκληρος κύκλος που είναι και δίθεν φιλελεύθερη. Και ο κύριος Κίρτσος είπε, αλλά και να προσθέσετε ότι η κυρία Μέρκελ και ο ΣΕΠ της Γερμανίας κάλεσε ένα εκατομμύριο ανθρώπους και έβγαζαν και σέλφι. Εγώ θα διαφωνήσω. Θα τα προσθέσετε όλα. Με τον φίλο μου τον Γιώργο θα διαφωνήσω και θα πω ότι υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις. Για τα γεγονότα, λέω. Προσθέστε τα όλα. Υπάρχει κοινή πολιτική αυτή την οποία επιτάσσει στο Βερολίνο. Εμείς όμως εδώ έχουμε αντίθετα συμφέροντα με όλους αυτούς. Και επίσης θα πω ότι είναι ψευδαίσθηση να νομίζουμε ότι θα το φυλάξει στον Εύρο που είναι έπος, είναι προσβολή για το προσωπικό της αστυνομίας και των όπλων δυνάμεων. Και εγώ τότε συνεχάρι την κυβέρνηση για αυτό το οποίο έκανε. Και θα λέγω ότι θα έπρεπε να στήσουμε και ένα άγαλμα στον Ερντογάν, να έχουμε και μία ημέρα μνήμης, διότι κατάφερε κάτι που, να ξυπνήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να αντιληφθεί ο Μητσοτάκης το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί μέχρι τότε, ξέρετε, γινόταν, μας στέλνανε 300 την ημέρα, 400, 500. Έμπαινε ένα χωριό την εβδομάδα. Έμπαινε ένα χωριό την εβδομάδα, μία μικρή πόλη το μήνα, μία μεγάλη πόλη το χρόνο. Τόσο μπαινάμε. Ενώ σταμάτησαν. Τότε κάνουμε και pushback. Όταν το έλεγα στην εκπομπή σας, οι μεν δεξί μου λέγανε ότι δεν γίνεται, τι είναι αυτά που λέτε. Κάποιοι κάνει από την αριστερά μου λέγανε για Auschwitz, για Ναζί μου κάνει λέγανε. Κάνει pushback η κυβέρνηση. Βεβαίως, βεβαίως και κάνει. Ναι, γιατί υπάρχουν και βίντεο. Υπάρχουν και βίντεο. Και πάρα πολύ καλά κύριε κάνει. Κύριε Κίρτσο, κάνει η κυβέρνηση pushback. Είναι ένα λεπτό, ένα λεπτό, κύριε Κρανιδιώτη. Ένα λεπτό. Κύριε Κίρτσο, κάνει η κυβέρνησή σας pushback. Ρωτήστε την κυβέρνηση. Υπάρχουν και βίντεο, κυρία Γιάννη. Κύριε Κίρτσο, εδώ ω εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κόμματο είστε. Γιατί φρικιάτε, δηλαδή. Γιατί ανησυχείτε για την ευημερία των Αφγανών που του έχει εκεί πέρα για τη ζωή του στα σύνορα. Ανησυχώ για οτιδήποτε παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ανησυχείτε για την ασφάλεια τη πατρίδα. Και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Όπω αποδείχθηκε στον Εύρο. Γιατί δεν είμαι Ευρωπαία, αλλά κάτι. Ήταν χρόνια εκεί, μιλάγανε άπλωστα τουρκικά, συνοδευόντουσαν όλοι από αξιωματικούς στρατοχωροφυλακίες που τους καθοδηγούσαν στα περάσματα. Μάλιστα. Και γι' αυτό λέω ότι ήταν έπος και αποδείξαμε ότι όταν θέλουμε μπορούμε να πάρουμε μια τελεία σωστό, κύριε Ευρώπη. Ήρθε και η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έδειξε ο Μητσοτάκης το τι αντιμετωπίζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, και σε αυτή τη γραμμή θα πρέπει να κινηθούμε, διότι έρχονται πολύ πιο δύσκολα πράγματα από τους Τούρκους. Και με αυτό να βάλουμε μια τελεία. Ναι, δεν ασχολιόμαστε με τα υπόλοιπα. Μια φράση, κυρία Γιάννη. Ναι, ναι, παρακαλώ, ούτε κυρία. Ούτε για την Αλβανία τι γίνεται, συγγνώμη, κύριε Ξενιά. Ναι. Στην Αλβανία οι Αλβανοί δίνουν δυστυχώς. Έτσι. Δίνουν ναύσταθμο στον Αβλώνα. Για το ένα θεματάκι. Ενώ η Αλβανία ζει από εμά και δεν μπορούμε. Γύρω-γύρω υπάρχει κλειό τουρκικών πλοίων στη Μεσόγειο. Μα γι' αυτό σα λέω. Σφυρίζουν όλοι αγάπη. Άρα λοιπόν το να λε ότι δεν πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό. Ολόκληρη. Δεν πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό. Αυτό λέω. Όχι, μα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για όλα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για όλα.